Ένα ακόμα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλεσκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν έξοχο καλεσμένο, έναν γνωστό, πολύ γνωστό της Νέας Μύρνης, τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Πρώην δήμαρχο, είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας συναντάω κι εγώ στη νέα σας έτσι προσπάθεια στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ευχαριστώ. Οπότε εύχομαι και καλή επιτυχία, φρέσκα πρόσωπα. Στη δημοσιογραφική πιάτσα της πόλης, έτσι. Ευχαριστούμε. Η εκπομπή σήμερα είναι χορηγούμενη από το Taiko, μαγαζί στην πλατεία Κοκτεϊλάδικο Τρομερό. Είναι Δευτέρας Μαΐου 5. Τηλέφωνο για παραγγελίες 210-01-09-061. Μπορείτε να πάρετε ο καθένας το κοκτέιλ του, πολύ χαμηλές τιμές, φιλική, πάρα πολύ φιλική τα παιδιά. Και να πούμε και οι πρώτες ύλες εξαιρετικές και η φοβερά τα κοκτέιλ. Εγώ ένα που μου φέρατε εδώ πέρα και το δοκίμασα είναι καταπληκτικό. Πάντα. Είναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Πάμε λίγο, ναι. Με τι ασχολείστε επαγγελματικά πέραν του Δήμου? Τι σπουδές είχατε ακολουθήσει? Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά με την αυτοδιοίκηση, που είναι και η μεγάλη μου αγάπη. Μετά την μακρόχρονη παρουσία μου στο Δήμο και την απόκτηση και μιας εμπειρίας, ας πούμε, μέσα από την αυτοδιοίκηση και τα όργανά της. Μετά που έφυγα από το Δήμο, που χάσαμε τις εκλογές και έφυγα, αυτό το κομμάτι που ήξερα πολύ καλά το έχω κάνει δουλειά και είμαι σύμβουλος σε αρκετούς Δήμους της Αττικής και της Ελλάδας και τους βοηθάω και συνεργάζομαι μαζί τους για να υποβάλουν προτάσεις, χρηματοδοτούμε ένα έργα και δράσεις των Δήμων τους. Οι σπουδές μου είναι στην ΑΣΟΕ, τις οποίες δεν ολοκλήρωσα ποτέ, ήμουν από τους αιώνιους φοιτητές. Ήμουν συνδικαλιστής πολύ καλός, αλλά όχι πολύ καλός φοιτητής. Ήταν άλλωστε και χαρακτηριστικό, νομίζω, της εποχής εκείνης. Ακόμα ναι, αλλά συνήθως όλοι τις ολοκληρώναν. Εγώ δεν κατάφερα να τις ολοκληρώσω. Πότε και πώς σας κόλλησε το μικρόβιο? Το μικρόβιο, όχι ο ιός κοροναϊός τώρα. Για την ενασχόληση με τα κοινά και ειδικότερα με το Δήμο, την Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν μου την κάνουν συχνά, αλλά μου αρέσει πολύ, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να έχω μια οφειλόμενη αναφορά σε ό,τι με αφορά, σε ένα σημαντικό πρόσωπο που συνάντησα περίπου στην ηλικία σου, Γιώργο, τον τότε δήμαρχο της Νέας Μύρνης, τον Μπάμπη τον Πεχλιβανίδη, τον Αείμνηστο. Εκείνος δήμαρχος, εγώ πιτσιρικάς φοιτητής, έτυχε να βρεθούμε σε κοινούς χώρους. Εγώ είχα εξαστιαστεί ότι πιτσιρικάς γνώριζα ένα δήμαρχο, ο οποίος ήταν τότε φτασμένος. Άρχισα να επισκέπτομαι το Δήμο, μάλλον του άρεσε εκεί η παρέα με έναν νέο εκείνη την εποχή και με έπαιρνε μαζί του όταν γνωριστήκαμε για τα καλά, χωρίς να είμαι υποψήφιος πουθενά ή δημοτικός σύμβουλος, με έπαιρνε και κάναμε βόλτες στη Νέα Σμύρνη, όπου τότε οι Δήμοι βέβαια είχαν πολύ λιγότερες δραστηριότητες, μιλάω για τη δεκαετία του 80 τώρα. Έχουμε πάει πολύ πίσω. Εσύ δεν θα έχεις γεννηθεί καν, Γιώργο. Ο χρόνος πρέπει να ήταν στα μέσα. Πρέπει να ήταν στον παιδικό σταθμό, ας πούμε. Και μου έλεγε τις σκέψεις του και τα όνειρά του για διάφορες περιοχές της πόλης. Ότι εδώ σκέφτομαι να κάνω μια πλατεία, εδώ σκέφτομαι να κάνω μια παιδική χάρα, εδώ σκέφτομαι αυτό το θέμα. Και όλο αυτό το παιχνίδι των σκέψεων και των ιδεών μαζί του μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον και είπα: κοίτα να δεις τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος. Μπορεί να φτιάξει ένα γήπεδο, μια παιδική χαρά, ένα σχολείο, ένα παιδικό σταθμό. Μπορεί να κάνει πράγματα. Είναι τόσο δημιουργική αυτή η θέση, ας πούμε. Και το επόμενο βήμα ήταν στις επόμενες εκλογές μετά τη γνωριμία μας να μπω στο ψηφοδελτίο του, να μου κάνει την τιμή, γιατί ήμουν πιτσιρικάς, να μπω στο ψηφοδελτίο του. Στα 25 μου έγινα δημοτικός σύμβουλος και σιγά σιγά πήρα το δρόμο μου, που λένε. Άρα σε εκείνον οφείλω, το θεωρώ μέντορά μου στην αυτοδιοίκηση. Οι σχέσεις μας πέρασαν διάφορες διακυμάνσεις, θετικές και αρνητικές. Τα περισσότερα είναι θετικά και καταλήξαμε και θετικά. Και έτσι οφείλω αυτή την αναφορά στον άνθρωπο που μου έβαλε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο πόστο που δεν έχετε υπηρετήσει στο Δήμο? Και αν ναι, ποιο θα ήταν αυτό που θα θέλατε να ασχοληθείτε πιο? Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για τον εξής λόγο. Διότι έχω κάνει στην αντιπολίτευση ως απλός σύμβουλος, στη συμπολίτευση ως απλός σύμβουλος,
στη συμπολίτευση ως αντιδήμαρχος, στη συμπολίτευση ως δήμαρχος και στην αντιπολίτευση ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε τις θέσεις που είναι αιρετές τις έχω διανύσει όλες. Κάποιο έτσι αντικείμενο πιο συγκεκριμένο που πιστεύω ότι μπορούσα ως αντιδήμαρχος. Ναι, ως... Όχι. Όχι, γιατί δεν, νομίζω ότι το έχω χάνει όλο αυτό το πακέτο. Όλο το πακέτο. Εξάλλου όταν φτάνεις να είσαι δήμαρχος και αρκετά χρόνια έχεις τις δυνατότητες να αναπτύξεις τη δραστηριότητα σου σε όλους τους τομείς. Αν οι αντιδήμαρχοι είναι περιορισμένοι ο καθένας στα χρόνια που είναι αντιδήμαρχος σε ένα τομέα, εσύ, εμείς που έχουμε διατελέσει, ας πούμε, αν μου το επιτρέπεις, δήμαρχοι, μας δίνεται ευκαιρία σε όλους τους τομείς, εκεί που έχουμε σκέψεις και ιδέες δηλαδή, να τους αναπτύξουμε. Οπότε δεν μου λείπει κάτι. Μου λείπει ο ίδιος ο Δήμος. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, και ευτυχώς λόγω της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, όπως είπα προηγούμενα, μυρίζω αυτοδιοίκηση, μυρίζω Δήμους, μπαίνω σε Δήμους, βγαίνω από Δήμους. Οπότε γνωρίζω συναδέλφους δημάρχους, καινούριους και παλιούς, συναδέλφους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που συνεργαζόμαστε και είναι μια πολύ ευτυχής για μένα συνέχιση της δουλειάς μου στο Δήμο. Νομίζω σου έκανε ωραία πάσα. Ναι, μου έκανε εξαιρετική πάσα για την επόμενη ερώτηση. Μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με τα δημοτικά, τι αντοχές έχετε? Το ενδιαφέρον για την πόλη είναι το ίδιο με όταν ξεκινήσατε πριν 20-30 χρόνια? Τι νέο έχετε να δώσετε στη Νέα Σμύρνη? Πολλές ερωτήσεις μας. Όχι, είναι πολύ καλές όμως. Είναι πολύ καλές. Καταρχήν η όρεξη μου είναι περισσότερη από όσοι ξεκίνησε αυτή τη στιγμή, όσο και αυτό αν φαίνεται παράξενο. Γιατί τότε είχες διάθεση και δεν ήξερες πώς να οργανώσεις αυτή σου τη διάθεση. Πώς να οργανώσεις τη σκέψη σου, πώς μια σκέψη καλή γίνεται πράξη, με ποιους μηχανισμούς, είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πώς την υπηρετείς, πώς την υλοποιείς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, όχι για τώρα, πώς μια ιδέα ενός ανθρώπου που είναι εκλεγμένος, από την ιδέα γίνεται πράξη, τι διαδρομή ακολουθεί. Είναι καθόλου δύσκολη, έστω και αν πρόκειται για μια απλή πράξη. Τώρα λοιπόν είμαι το ίδιο ενθουσιώδης όπως είμαι και στην αρχή, γιατί είμαι ενθουσιώδης με την πόλη. Δεν κουράζεσαι με αυτό που αγαπάς. Ένας που ασχολείται με τη μουσική δεν κουράζεται να ακούει μουσική επειδή έγινε 70 χρονών. Και ένας που ζωγραφίζει δεν πάβει να ζωγραφίζει γιατί έγινε 70 χρονών. Άρα η τέχνη, η αυτοδιοίκηση δεν είναι τέχνη, είναι θεσμός. Αλλά έχει μια μορφή έκφρασης. Άρα όπως ο καλλιτέχνης έχει την έκφρασή του, ζωγραφίζει και εσύ ζωγραφίζεις. Ζωγραφίζεις έργα, ζωγραφίζεις την πόλη με μελανά χρώματα ή με πολύχρωμα χρώματα. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Με καλό τρόπο ή με κακό. Κάνεις μουτζούρα ή κάνεις μια όμορφη εικόνα. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν εμένα μου αρέσει, με συγκινεί. Δεν με συγκινεί τόσο πολύ για άλλες πόλεις, με συγκινεί για τη δική μου πόλη, για τη δική μας πόλη. Είμαι ερωτευμένος με αυτό το παιχνίδι των ιδεών που πρέπει να γίνουν πράξεις. Θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό της πόλης είναι πολύ χαμηλού επίπεδου σε σχέση όχι με την προσωπική συγκρότηση του καθενός, αλλά σε σχέση με το τι δίνει στην πόλη και πώς ασχολείται μαζί της. Δεν κάνουν σύνθετες σκέψεις, δεν κάνουν όνειρα, δεν κάνουν τα όνειρά τους έργα, δεν κάνουν τα όνειρά τους πράξεις, δεν κάνουν τις συζητήσεις και ότι αποκομίζουν με τον κόσμο σχέδιο. Άρα υπολείπεται η πόλη σε πολιτικό προσωπικό υπ' αυτήν την έννοια και όχι της προσωπικής ή της προσωπικότητας του καθενός, υπ' αυτήν την οπτική. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό διοίκησης σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο. Και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε πια να κοιτάξουμε την πόλη μαζί με την παρουσία και άλλων νεότερων ανθρώπων με τη ματιά τη σύγχρονη. Εμείς είχαμε ένα πλάνο το 1998 που περίπου στο 2010-2012 ολοκληρώθηκε, εξήντρισε την προωθητική του δύναμη, άφησε μεγάλα αποτυπώματα στην πόλη. Εγώ εκτιμώ τα περισσότερα είναι θετικά, γι' αυτό είμαστε και παρόντες. Βεβαίως υπάρχουν και αρνητικές πλευρές, όπως σε κάθε έναν ο οποίος πραγματοποιεί πολλά από αυτά που κάνει δεν είναι όλα σωστά. Νομίζω το συμπλήν είναι θετικό. Τώρα την κοιτάμε την πόλη με μια νέα ματιά μαζί με τους συνεργάτες στο συνδυασμό. Η πόλη δεν έχει ανάγκη από μεγάλα κατασκευαστικά έργα.
Δεν έχει ανάγκη από μεγάλες υποδομές. Τότε πρέπει να χτίσουμε σχολεία, να κάνουμε καπί, να κάνουμε παιδικούς σταθμούς, να φτιάξουμε τους δρόμους, να ενοποιήσουμε πάρκα, να κάνουμε γκαράζ, να κάνουμε πλατείες, να κάνουμε νέες παιδικές χαρές. Ανεξαρτήτως αν χρειάζεται κάποιες προσθήκες, αυτό το κομμάτι στο μεγαλύτερο του μέρος έχει εξαντληθεί. Πρέπει να οδηγηθούμε σε πράγματα, κατά τη γνώμη μου, να ανιχνεύσουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών, έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ψηφιακή εξυπηρέτηση, έχουν να κάνουν με την ανεργία των νέων ανθρώπων, έχουν να κάνουν με κέντρα πληροφόρησης και βοήθεια στους νέους ανθρώπους να αναζητήσουν το μέλλον τους, έχουν να κάνουν με τη στήριξη πολλών οικογενειών που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο περιθώριο και χρειάζεται να νιώσουν το Δήμο πιο συμπαραστάτη τους από ό,τι μέχρι σήμερα. Έχεις πολλά πράγματα να κάνεις σε μια πόλη, αφού συνεχίζεις να τις βάζεις και όμορφες πινελιές στο δημόσιο της χώρα. Πιστεύω ότι θα είμαστε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στις εκλογές του 2023 για να το ξεδιπλώσουμε ξανά στον κόσμο και να δοκιμάσουμε ακόμα μια φορά τις αντοχές του κόσμου μαζί μας, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουμε καλύτερα πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι για την πάσα. Την επόμενη ερώτηση. Μιας και ο Γιώργος Κουτελάκης έχει πολύ όρεξη ακόμα. Έχει πολλά να δώσει από ό,τι φαίνεται. Εγώ λέω. Αυτό θα ναι. Το κρίνετε εσείς και οι πολίτες. Εγώ... Τι λέει ο Γιώργος Κουτελάκης. Ναι. Κοιτάζοντας μπροστά λοιπόν στις δημοτικές εκλογές του 2023, το ψηφοδέλτιο της ποιότητας ζωής έχει επικεφαλή στο Γιώργο Κουτελάκη. Για να βγάλουμε και μία είδηση. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι επικεφαλής. Νομίζω ότι αυτή η μάχη θα δοθεί και θα έχει τύχη να είναι και νικηφόρα. Εκτιμώ σε αυτή τη φάση με εμένα επικεφαλής. Αυτό το λέω και ως προσωπική διάθεση, αλλά το λέω και ως συγκέντρωση των γνωμών έτσι, της ομάδας των δικών μας συναδέλφων. Θα έρθει ο καιρός για μια ανανέωση. Θα είναι μια σημαντική μάχη επόμενη. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι μας τη διαδοχή στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε στη φάση που πρέπει να περάσει ένα κλειδονισμό ή παράταξη και δεν είμαστε στη φάση, ενώ θα έπρεπε, της δοκιμής. Αν είχαμε μια δημοτική αρχή η οποία θα ξανακατέβαινε όπως είναι σε επόμενες δημοτικές εκλογές, πιθανώς να ήταν η ώρα της απόσυρσης και το να μπει μπροστά ένας νεότερος άνθρωπος, ο οποίος να σιγά σιγά να αποκτήσει και εκείνος τα δικά του πατήματα, δεν έχουν σχέση τα ποσοστά τώρα σε αυτά, χωρίς ενδιαφέρον για τα ποσοστά, αυτό θέλω να πω. Και με το περιθώριο της δοκιμής και της σταθεροποίησης της παρουσίας του. Τώρα που κλονίζεται, που θα κλονιστεί η ισορροπία, η πολιτική στην Εασμή, νομίζω ότι η δική μας παράταξη, που υπομονετικά περιμένει, πρέπει να είναι με πάσες τις δυνάμεις για να αξιοποιήσει και να επικοινωνήσει καλύτερα το πρόγραμμά της, την ώρα που η Δημοτική Αρχή θα ταλανίζεται από εσωτερικές έβηδες. Όπως είπατε, αυτή η διαδοχή, και η επόμενη ερώτηση που έχουμε γράψει κιόλας, που είναι αναφέρεται στη διαδοχή ακριβώς, φαίνεται ότι θα γίνει. Φαίνεται ότι θα υπάρχει διάδοχος Τζουλάκη τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες, δεν ξέρουμε πότε. Mm-hmm. Ποιος πιστεύετε θα είναι αυτός που θα διαδεχτεί το Τζουλάκη και γιατί? Δεν πιστεύω, ούτε είμαι σε θέση να σας πω, παρότι θα το ήθελα, ότι αυτό το πρόσωπο σήμερα που συζητάμε μπορεί να είναι ένα και εγώ να κάνω μια πολιτική εκτίμηση ότι θα είναι ο εκείνος με ένα όνομα. Νομίζω ότι δεν θα είναι ένας. Νομίζω ότι θα είναι περισσότεροι από ένας. Δεν ξέρω αν θα είναι δύο ή τρεις. Η σημερινή εκτίμησή μου, δεν την προσυπογράφω, αλλά η σημερινή ανάλυση που κάνω των πραγμάτων μαζί με τους συνεργάτες οδηγούν στο ότι θα είναι περισσότερος από ένα οι υποψήφοι που θα προέλθουν από τις τάξεις της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αυτό έχει να κάνει και με τις προσωπικές βεβαίως φιλοδοξίες του καθενός και δεν βάζω σε αυτό αρνητικό πρόσημο. Εγώ είμαι υπέρ των φιλοδοξιών. Mm-hmm. Δεν είμαι υπέρ του σκύβω το κεφάλι, διότι είμαι υπέρ του να διεκδικώ, ο κάθε άνθρωπος να διεκδικεί αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει. Στο τέλος χρειάζεται πολλές φορές μια σύνθεση η οποία δεν είναι πάντοτε προωθητική. Μπορεί να είναι και μη προωθητική, να είναι συμβιβαστική.
Άρα, εγώ είμαι υπέρ της ανάπτυξης των φιλοδοξιών του καθενός. Ο καθένας δικαιούται να έχει δικαίωμα στο όνειρο ή στην πίστη στις δυνάμεις του. Υπ' αυτή την έννοια δεν βάζω, λέω, το κάνω διευκρίνηση, δεν βάζω αρνητικό πρόσημο. Yeah. Πιστεύω ότι υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι σε εκείνη την πλευρά. Δεν έχει σημασία ότι είμαστε αντίπαλοι. Εγώ αναγνωρίζω ότι σε όλες τις πλευρές υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Άλλο πώς εκφράζουν αυτό το αξιόλογο του χαρακτήρα τους. Απλά στη δημοτική αρχή δεν το εκφράζουν γιατί δεν υπάρχει πεδίο έκφρασης. Υποτάσσονται και παίρνουν απλά το μισθό τους, χωρίς να προσφέρουν κάτι στην πόλη. Αν απελευθερωθούν και αποκτήσουν δικές τους δυνατότητες, μπορεί το... να το εκφράσουν καλύτερα. Είναι το ναι στην εισήγηση που βλέπουμε και εμείς στα δημοτικά συμβούλια. Το ναι στην εισήγηση, αν ήταν πολύ σωστή παρατήρηση, Κρόνη, αλλά το ναι στην εισήγηση του Δημάρχου, δηλαδή που εννοείς, αν ήταν αυτό για την ώρα του Συμβουλίου και κάτι άλλο για την καθημερινότητα της δικής τους δουλειάς και των δικών τους αρμοδιοτήτων, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Είναι ναι στην εισήγηση την ώρα του Συμβουλίου και ελάχιστα έως τίποτα στην καθημερινότητα προσθήκης ψηφίδων δημιουργικότητας στα δημόσια πράγματα της πόλης. Και εκεί είναι το αρνητικό πρόσημο. Άρα λοιπόν λέω ότι θα είναι 2-3 που διεκδικούν το να συνεχίσουν να πάρουν τη σκυτάλη διαδοχής από τον σημερινό δήμαρχο. Δεν ξέρω την κατάληξη. Και δεν ξέρω αν είναι εύκολη και η σύνθεσή τους στο τέλος. Και επειδή είπαμε ναι στην εισήγηση τώρα, που συνεχώς το ακούμε, να πάμε λίγο στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που έγινε. Που δεν έγινε διαζώσεις, όπως ήθελε η αντιπολίτευση, έγινε πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα θέλαμε μία τοποθέτηση, ή μία τοποθέτηση βασικά, για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που έμειναν στο τρίτο δημοτικό συμβούλιο, ενώ στα άλλα δεν συμμετείχαν. Ναι. Κοιτάξτε, η κάθε παράταξη είναι διαφορετική από μία άλλη. Το ότι κάποιες παρατάξεις, αρκετές, είναι αντιπολίτευση, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η τοποθέτησή τους στη γεωγραφία του Δημοτικού Συμβουλίου στην αντιπολίτευση αποτελεί από μόνη της μια συγκολητική ουσία στο να έχουν κοινές στάσεις σε όλα τα ζητήματα. Εμείς προσπαθήσαμε με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις να ανοιχνεύσουμε την δυνατότητα κοινών στάσεων, αλλού τα καταφέραμε και αλλού όχι. Αλλού κερδίσαμε ψηφοφορίες ή φέραμε χ και αλλού χάσαμε, τις περισσότερες φορές χάσαμε. Διότι κάποιος έλειπε πάντα. Αυτή τη φορά, πράγματι, ενώ μέχρι την παραμονή υπήρχε μια σύμπλευση 21 δημοτικών συμβούλων ότι σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο πάμε το τρίτο, γιατί δημιουργείται απαρτία με μόνη τη δημοτική αρχή και δεν ψηφίζουμε, ζητάμε αναβολή των θεμάτων και αν δεν μας δώσουν την αναβολή αποχωρούμε από το δημοτικό συμβούλιο. Δύο παρατάξεις για τους δικούς τους λόγους, σεβαστούς. Διαφωνώ μαζί τους κάθετα, αλλά σέβομαι το γεγονός ότι είναι απόφαση παράταξής τους. Δεν είμαστε ίδια παράταξη. Έχουν και εκείνοι τις δικές τους σκέψεις αυτά τα πράγματα. Παρέμειναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατ' εμέ δίδοντας άλοθη στη σημερινή Δημοτική Αρχή να περάσει πολύ κρίσιμα και με πολύ αρνητικό πρόσημο θέματα εις βάρος των πολιτών και της πόλης, όπως είναι τα θέματα των προκάτ καταβλισμών για τα σχολεία, επιφυλάσσουν ένα πολύ δυσάρεστο μέλλον για την εκπαίδευση της Νέας Σμύρνης, την κοπή των δέντρων μαζικά στην Εφέσου, στην Εφέσου Αιγαίου Κράτητος και να μοιράσουν ψίχουλα στον κόσμο ως δίθεν μέτρα κοινωνικής στήριξης μετά την πανδημία. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να δοθεί αυτό το άλλο. Εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση αυτά. Εκείνοι είχαν μια διαφορετική. Δεν κατάφερε η αντιπολίτευση να βρεθεί σύσσωμη από την ίδια πλευρά του κάδρου. Οπότε έχουμε διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε αν στο μέλλον σε άλλα ζητήματα μπορούμε να συμπέσουμε ή ο καθένας να διατηρεί και στα διαδικαστικά θέματα την δική του ιδιαιτερότητα. Επειδή κάνατε και νωρίτερα κάποιες αναφορές σε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνική πολιτική και με τις ανάγκες σύγχρονες πλέον, βάσει το ότι δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές και μεγάλα έργα. Πόσο σημαντικός είναι τώρα πια στη σύγχρονη πολιτική ζωή ο Δήμος, έχει κάποια ουσία για τον κόσμο, δηλαδή έχει κάποια δύναμη ή απλά είναι ένα εργαλείο που ό,τι του υπαγορεύει εκάστοτε κυβέρνηση απλά εκτελεί, μπορεί να προσφέρει κοινωνικά στον κόσμο.
Ο κάθε δήμος μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα και να αποτελεί μια νησίδα διαφορετικότητας, όχι ανατρεπτικά όμως. Και τον λέω ανατρεπτικά, εάν η πολιτική κατάσταση, η κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα είναι α, δεν σημαίνει ότι ένας δήμος μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τους μέσους όρους, αλλά μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από τους μέσους όρους αρκετά. Αλλά όχι να πάει στην αντίπερα όχθη, διότι οι δυνάμεις των Δήμων στην Ελλάδα είναι περιορισμένες. Να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι η ελληνική αυτοδιοίκηση, δηλαδή η ελληνική Δήμη, είναι η έσχατη των 28 της Ευρώπης από πλευράς διαχείρισης οικονομικών πόρων και δυνατοτήτων. Δηλαδή έχουν τις λιγότερες αρμοδιότητες και διαχειρίζονται τους λιγότερους πόρους από το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχειρίζονται το 2,5% του προϋπολογισμού, όταν στη Δανία διαχειρίζονται το 63%. Και υπάρχει μια αποκλιμάκωση μέχρι το 8 περίπου τα 100 στην Πορτογαλία. Εμείς είμαστε στο 2,5. Ο πρώτος τελευταίος είναι στο 8, εμείς είμαστε στο 2,5. Ναι, υπάρχει, αλλά θέλει ορισμένες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Θέλει μια συγκροτημένη δημοτική αρχή, η οποία να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, να έχει φροντίσει να έχει οικονομικές δυνατότητες για να μπορεί να υποστηρίξει αυτοδύναμα τις δικές της ιδέες. Και να μην είναι ζήτουλας καθημερινά όπως είναι αυτή η δημοτική αρχή από την εκάστοτε κυβέρνηση και λέει: τι να κάνω, δεν μου έδωσε. Έχεις. Γιατί δεν χρησιμοποιείς αυτά που έχεις, ή μέρος αυτών που έχεις για να στηρίξεις το κοινωνικό σου πρόγραμμα, γιατί τα μάζεψες. Ή γιατί στα αφήσαμε εμείς. Δεν στα αφήσαμε για να τα κρατάς, στα αφήσαμε γιατί τότε ήταν ένα μαξιλαράκι ασφάλειας που τώρα που ήρθε η κρίση, η κορονοϊή κτλ. Βγάζεις ένα μέρος ή όλο. Αυτό είναι πολιτική επιλογή, ένα μέρος ή όλο. Αλλά το τίποτα δεν είναι πολιτική επιλογή. Το ότι έχω το μαξιλαράκι μου και το κρατάω και δεν δίνω στον κόσμο ως μέτρα κοινωνικής στήριξης, όχι να μοιράσω λεφτά, αλλά ως μέτρα κοινωνικής στήριξης, είναι ακριβώς τον αντίποδα της ερώτησης. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις τι σημαίνει αυτοδιοίκηση. Την εποχή της κρίσης των μνημονίων άρχισαν οι Δήμοι και έκαναν κοινωνικά παντοπολία. Το κράτος επέτρεψε να κάνουν κοινωνικά παντοπολία, αλλά δεν επέτρεψε να αγοράζουν οι Δήμοι τρόφιμα για να δίνουν στους κοινωνικά αδύναμους. Έλεγε, θα κάνετε κοινωνικό παντοπολίο ως θεσμό, αλλά τα τρόφιμα θα σας τα δίνουν μόνο οι πολίτες και οι αλληλέγγυοι για να τα μοιράζετε στον κόσμο. Εγώ λοιπόν στη Νέα Σμύρνη είπαμε τότε μαζί με την κυρία Γιακουβάκη, όχι, εμείς θα αγοράζουμε τρόφιμα για να δίνουμε πολύ περισσότερα από όσα μαζεύουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη ή για να διατηρούμε σταθερό αυτό που θα τους αποδίδουμε. Τότε λοιπόν οι υπηρεσίες του Δήμου μου είπανε, δήμαρχε, ήμουν αντιδήμαρχος τότε, ήταν ο κ. Τζουλάκης δήμαρχος, αλλά ιδέα δεν είχε από αυτά. Όταν θα έρθει η ώρα της πληρωμής του εντάλματος των τροφίμων που θα αγοράσουμε, οι υπηρεσίες δεν θα το εγκρίνουν, γιατί δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να επιτρέπει να αγοράζουμε τρόφιμα σχετική αρμοδιότητα. Και τους είπα, τότε θα αλλάξει ο νόμος. Και ο νόμος άλλαξε πριν πάει το πρώτο τιμολόγιο. Και τα τιμολόγια πληρώθηκαν μια χαρά. Θέλω να πω ότι σε κάποια πράγματα δεν μπορείς να αλλάξεις τους νόμους. Το μήνυμα που στέλνω δεν είναι να αλλάξεις τους νόμους που δεν σ' αρέσουν, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Αλλά αυτό που είναι φυσιολογικό, ποιος μπορεί να σου αρνηθεί την αλλαγή μιας διάταξης για να προσφέρεις τρόφιμα στους πολίτες. Αν είσαι μαχητικός και δεν είσαι γεσμένο όπως είναι η σημερινή δημοτική αρχή. Εδώ τώρα θέλω να, επειδή αναφέρατε για το ποσοστό τέλος πάντων και πού βρίσκονται οι ελληνικοί δήμοι σε σχέση με τους άλλους Ευρώπης, πιστεύετε ότι, αν και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ μακριά, πιστεύετε ότι ένα αμερικάνικο μοντέλο θα είχε... Δεν το ξέρω το αμερικάνικο θέση, μοντέλο. Που έχει μεγαλύτερες εξουσίες και οικονομικές και διαχειριστικές, δηλαδή ας πούμε να έχει ο δήμαρχος την πυροσβεστική, την αστυνομία, να μπορεί να διαχειρίζεται την πόλη του πιο αυτόνομα. Δεν θέλω να σου πω, και γιατί δεν το ξέρω πολύ καλά και δεν είναι πρότυπό μου. Εγώ προσπαθώ να παίρνω πρότυπα από ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θα μπορούσαν υπό μία έννοια να είναι κοντύτερά μας και στην κουλτούρα διοίκησης που οι Δήμοι να κουμπάνε καλύτερα και στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντύτερα στο δικό μας, αυτό των ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, οι Δήμοι πρέπει να έχουν πολύ υυξημένες αρμοδιότητες. Τώρα θα φτάσουμε στο επίπεδο της αστυνομίας, είναι το ακραίο επίπεδο, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες διαχειρίζονται σχολεία, διαχειρίζονται καθηγητές, διαχειρίζονται νοσοκομεία, διαχειρίζονται μεγάλες επενδύσεις.
Η Ευρώπη είναι στηριγμένη στην αυτοδιοίκηση. Και κυρίως στην αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού. Η Ευρώπη είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των Περιφερειών. Δεν είναι των Δήμων, αλλά είναι των Περιφερειών, που είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Και κάτω από τις περιφέρειες υπάρχουν οι Δήμοι. Στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, μπορεί να μην υπάρχει κυβέρνηση για 2 χρόνια. Γιατί δεν τα βρίσκουν τα κόμματα και να δουλεύουν με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αλλά η κοινωνία, οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπουν αυτό να φανεί, γιατί έχουν τέτοιες εξουσίες που μπορεί να λειτουργεί η χώρα κανονικά ακόμα και όταν δεν έχει κυβέρνηση. Αυτό το μοντέλο μου αρέσει. Αλλά τώρα, πρόσεξε, έχει μια σημασία. Χρειάζεται και τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, αυτοί που διεκδικούν να έχουν αυτούς τους ρόλους και αυτά τα αξιώματα, να ανεβάσουν πολύ το επίπεδό τους για να μπορέσουν να υπηρετήσουν τις αυξημένες αρμοδιότητες. Όταν σήμερα ένας Δήμος δεν μπορεί να κάνει την πιο απλή μελετούλα, δεν μπορείς να μου ζητάς να διοικήσει σχολεία, δήμους και σχολεία, νοσοκομεία και αστυνομίες. Έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι, μέχρι εκεί. Για να φτάσουμε εκεί. Αλλά εκεί πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτό είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Μιας και συζητήσαμε και για λίγο πιο έτσι, για περιφέρεια, ναι, και για, ναι, πιο μεγάλα σχήματα. Ναι. Θα βλέπατε τον εαυτό σας σε τέτοια απόσταση, όχι, είτε της περιφέρειας, όχι, είτε της Βουλής? Όχι, ποτέ δεν το είδα. Ακόμα και όταν είμαστε στις καλύτερες μου στιγμές, ποτέ δεν με ενδιέφερε, δεν το είδα, δεν μ' αρέσει. Τσάμπα να μου το δίνανε που λένε άνευ εκλογό, να με κάνανε υπουργό ή βουλευτή ή περιφερειάρχη, δεν θα το έπαιρνα. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει μόνο η πόλη μου. Μ' αρέσει να υπηρετώ την αυτοδιοίκηση, αλλά μόνο μέσα από την υπηρέτηση της πόλης μου. Δεν μ' αρέσει, γι' αυτό ποτέ δεν έγινα υποψήφιος βουλευτής, ποτέ δεν έγινα υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Χαίρομαι αυτούς που το κάνουν. Εμένα είναι εκτός των προδιαγραφών μου. Σας είπα ότι είμαι ερωτευμένος με την, ναι, πόλη. Ναι. Δεν μπορώ να πάω με μια άλλη γυναίκα, αφού είμαι ερωτευμένος με τη δική μου. Τώρα, πώς είναι η κατάσταση? Έχουμε τους κοροναϊούς, το ένα, το άλλο. Πάμε λίγο, θέλουμε ένα σχόλιο για τα τραπεζοκαθίσματα, mm-hmm, μετά την κρίση που περάσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα περπατάμε στην πλατεία. Τα τραπεζοκαθίσματα είναι αυτά που είναι. Καθημερινά προσθέτονται κι άλλα. Mm-hmm. Με ερωτηματικό το περπατάμε. Ναι. Περπατάει, λυσόμαστε ανάμεσα. Ποια είναι η άποψή σας, τι θα κάνατε γι' αυτό εσείς, αν ήσασταν υπεύθυνος για αυτού του θέματος, αν μπορούσατε να επιληφθείτε? Εγώ δεν θα έκανα. Είναι αλήθεια ότι εγώ προσωπικά δεν θα έκανα κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο στο συγκεκριμένο θέμα από αυτό που έκανε η Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις όπου υπάρχει σωστά ή λάθος μια σύμπτωση. Εγώ είμαι σφοδρός πολέμιας της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή έδωσε περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, κατά τη γνώμη μου, στο ελάχιστο που μπορούσε να δώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το αμέσως λιγότερο είναι να μην δώσει τίποτα. Έδωσε μεταξύ των παρτεριών κάποιους χώρους. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να δώσει λιγότερο. Ή θα έλεγε δεν δίνω τίποτα, οκ, okay, είναι μια γραμμή, ή θα έλεγε δίνω αυτό που δίνω. Εγώ φοβήθηκα για μια στιγμή και γι' αυτό με βλέπετε να είμαι ικανοποιημένος, θα τα δώσει όλα. Mm-hmm. Έτσι, θα τα δώσει όλα. Δηλαδή, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Και όταν είδα ότι έχει μια πράγματι πιο δεύτερη σκέψη, ας πούμε, λέω, οκ. Okay. Κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μια συζήτηση για τα τραπεζοκαθίσματα, πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες. Η Νέα Σμύρνη, λέει κάποιος, μα η πλατεία έχει γεμίσει τραπεζοκαθίσματα. Μάλιστα, βάλω το λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Η πόλη έχει γεμίσει τραπεζοκαθίσματα. Για πέστε μου εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μία πλατεία της πόλης από τις 30 που να έχει μία καρέκλα και ένα τραπεζάκι. Και πέστε μου έναν Δήμο που εκτός από ένα χώρο τον κεντρικό του, και θα συζητήσουμε αμέσως μετά για τον κεντρικό χώρο, σε κανέναν άλλο χώρο της πόλης να μην έχει δώσει μισό τετραγωνικό για τραπεζοκάθισμα. Γιατί η πλατεία Σταδίου δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, γιατί η Άνοιξη δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, γιατί η Σκατζουράκη δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, γιατί η Σταδίου δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, γιατί η Βουρνόβα δεν έχει τραπεζοκαθίσματα, γιατί. Άρα, πάμε να δούμε τώρα το τραπεζοκάθισμα. Μια δημοτική αρχή, η δική μας, που δεν έδωσε, δεν επέτρεψε μισό τραπεζοκάθισμα σε κανέναν άλλο δημόσιο χώρο, έρχεται και έδωσε στην κεντρική πλατεία, σαν συνέχεια και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Η πλατεία είναι 10 στρέμματα και ο πεζόδρομος είναι άλλα 10.
ο δημόσιος χώρος της πλατείας, μόνο της κεντρικής, δεν βάζω την Καρύλου, είναι 20 στρέμματα. Από αυτά τα 20 στρέμματα, αυτό που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα μετά την επέκταση, έτσι, είναι 2.700 τετραγωνικά. Στα 20 στρέμματα. Μα είναι δυνατόν, μα είναι πάρα πολλά. Μήπως μας λέτε πολύ λίγα. Δεν σας λέω πολύ λίγα, γιατί η πλατεία των 10 στρεμμάτων έχει 2,5 στρέμματα πράσινο, 2,5 στρέμματα λίμνες, 2,5 στρέμματα ελεύθερο χώρο και 2,5 στρέμματα τραπεζοκαθίσματα. Και στον πεζόδρομο τα τραπεζοκαθίσματα πριν δώσει ο Δήμαρχος τα παραπάνω ήταν 500 τετραγωνικά. Στα 10 στρέμματα. Άρα φαίνονται πολλά γιατί είναι συγκεντρωμένα, είναι σε ένα ποσοστό και είναι το μοναδικό σημείο της πόλης. Για δέστε λοιπόν, αυτό το λέω και σχεδιαστικά, για εσάς που στενεί, η πλατεία Καρύλου, όταν τη σχεδίασα, τη σχεδίασα με έναν τρόπο για να μην πάρει άλλα τραπεζοκαθίσματα. Σήμερα κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να δώσει τραπεζοκαθίσματα, ούτε επόμενος ούτε μεθεπόμενος στην πλατεία Καρύλου, γιατί είναι έτσι το σχέδιό της που να μην επιτρέψει σε κανένα να δώσει τραπεζοκαθίσματα για να μην γίνει και αυτή τραπεζοπλατεία. Άρα, έχω μια κεντρική πλατεία που είναι το hot spot της πόλης, εκεί έχω τραπεζοκαθίσματα για να πάρει ο κόσμος την ανάσα του, τον καφέ του κτλ. Και δεκτεί οποιαδήποτε κριτική, και έχω δίπλα μια ισοδύναμη σε έκταση πλατεία η οποία είναι ελεύθερη από τραπεζοκαθίσματα για να απολαύσει ο πολίτης που δεν θέλει να κάτσει να πληρώσει και θέλει άλλου τύπου ψυχαγωγία εκεί. Και μετά έχω το άλσος που δεν έχει τίποτα, με το ζόρι ένα κυλικιάκι. Εντάξει, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ισορροπία. Θέλαμε και ένα γιατί δεν θέλουμε, είναι. Εγώ δεν συγκινούμε όταν έρχονται άλλοι πολίτες στη Νέα Σμύρνη και τι γίνεται hot spot και γίνεται μια... Αλλά δεν μου αρέσει και καθόλου οι νεοσμυρνιώτες να πηγαίνουν στο Φάλιρο για να πιούν τον καφέ τους γιατί είναι μίζερα στην πόλη τους. Θέλαμε και ένα σχόλιο εδώ για το σχετικά με τη συζήτηση και με τη μείωση τέλος πάντων των δημοτικών τελών. Είδαμε ότι θα πάρει κάποια μέτρα η Δημοτική Αρχή. Πού τα είδατε? Τουλάχιστον... Εγώ δεν τα είδα γι' αυτό. Όχι, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Και όχι, όχι, δεν είδα αυτά που είπε ότι θα πάρει. Αυτά, ναι. Ναι. Τι είδες εσύ δηλαδή? Δεν τα είδαμε, όχι, τα ακούσαμε. Ναι. Εκεί θέλαμε να μας πείτε κάτι και σχετικά με το δικό σας πρόγραμμα, το οποίο... δικιά σας πρόταση που δεν είχε περάσει. Που ήταν και πέραν των δημοτικών τελών. Το οποίο, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι κάτι που δεν... συζητήσανε καν, δεν εξετάσανε καν. Μπορούνε. αυτό είναι. Μακάρι να το συζητάγανε. Εγώ θα ήμουν ευχαριστή. Το μπορούνε δεν είναι υποτιμητικό. Το μπορούνε σημαίνει να μπορώ να συζητήσω κάτι και τεκμηριωμένα να το απορρίψω. Είτε γιατί είναι ανεδαφικό, είτε γιατί είναι υπερκοστολογημένο και δεν έχω τους πόρους που ο άλλος που το προτείνει νομίζει ότι υπάρχουν, μακάρι να το συζήταγε και να το απέριπτε. Η Δημοτική Αρχή δεν πήρε κανένα μέτρο. Αυτό που πήρε, τι είπε? Θα μειώσω 10% τα δημοτικά τέλη στους 6 μήνες, ούτε καν στο χρόνο, στους 6 μήνες. Δηλαδή, ή ο κορονοϊός και η κρίση της χώρας, όπως και όλου του κόσμου από τον κορονοϊό, είναι αμυχή ή είναι μια βαθιά πληγή. Η Δημοτική Αρχή νομίζει ότι είναι αμυχή γιατί ζει στον κόσμο της. Εγώ και εσείς νομίζουμε ότι είναι μια βαθιά πληγή στο σώμα της κοινωνίας. Ως κοινωνική πληγή και τώρα έρχεται η οικονομική πληγή. Ως συνέχεια, ως αποτύπωμα. Λοιπόν, είναι maximum κρίση παγκόσμια. Όταν στη maximum παγκόσμια κρίση αυτό που δίνω στην κοινωνία είναι 1 ευρώ το μήνα προσφορά για 6 μήνες, δηλαδή δίνω στο διαμέρισμά σου, δηλαδή στην τριμελή ή τετραμελή σου οικογένεια, 1 ευρώ για 6 μήνες, δηλαδή σου μειώνω τα τέλη 6 ευρώ, αυτό, πάρε 6 ευρώ, φτωχέ κύριε Ντάγιο, για να σωθείς. Αυτό είναι προσβολή στον πολίτη, από ένα Δήμο που έχει συσσωρευμένα περισσεύματα. Αλλά τα θέλει για τα δικά του κόλπα. Δεν τα δίνει στους πολίτες. Δεν θέλει να τα στερηθεί, θέλει να τα κάνει έργα, θέλει να τα κάνει προμήθειες, θέλει να τα κάνει άλλα πράγματα, θέλει να τα κάνει υποχρεώσεις. Εάν δεν ανοίξει τον κουμπαρά, όπως λέει και ο κ. Κούμπας, σιγά μην ανοίξουμε το κουπουγκί μας, λέει ο κ. Κούμπας, όποιον μας το ζητήσει.
Όποιος ζητάει ως συνέπεια της θεραπείας από τις πληγές του κορονοϊού είναι όποιος μας ζητάει να ανοίξουμε το πουγγί μας, αν δεν τα ανοίξεις τώρα, πότε θα τα ανοίξεις. Ο κύριος Χατζατουριάν του περίσσεψαν 360.000 από τον πολιτιστικό οργανισμό το πρώτο εξάμηνο από αυτά που δεν μπόρεσε να κάνει λόγω κορονοϊού. Και αυτά τον άφησε ο δήμαρχος τον κύριο Χατζατουριάν, αυτά που του περίσσεψαν, να μην τα αφήσει στο Δήμο, να πάει και να τα βάλει σε άλλες δράσεις που είναι προμήθειες, συντηρήσεις, που δεν τις είχε σκεφτεί, αλλά τώρα που του περίσσεψαν, σου λέει τα σιγά μην τα δώσω στο Δήμο. Ο Χατζατουριάν για πάρτι του κράτησε 368.000 που τους περίσσεψε και ο δήμαρχος στις 100.000 των πολιτών έδωσε 425.000. Αυτό ήταν το τέτοιο. 1 ευρώ το σπίτι των 100 τετραγωνικών για 6 μήνες, 6 ευρώ. Τι μέτρα είναι αυτά. Αυτά είναι ντροπή και όνειδος. Είναι αντίστοιχα των πολιτικών μεγεθών των ανδρών που διαχειρίζονται τα δημόσια πράγματα της πόλης. Εμείς λοιπόν είπαμε, πάμε σε maximum πρόγραμμα. Πάμε σε ένα πρόγραμμα 5,5 εκατομμυρίων. Πιάνουμε από τη μείωση για 20% για ένα χρόνο των δημοτικών τελών, για μηδενισμό των τελών των κοινοχρήστων χώρων για ένα χρόνο, για πρόγραμμα ανεργίας για 100 οικογένειες για ένα χρόνο στο Δήμο, με ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου, με ενίσχυση των ιατρείων, με στελέχωση των ιατρείων μας, τη μετατροπή τους σε πρωτοβάθμια μορφή υγείας, με τάμπλετ και αυτά για τις τηλεδιασκέψεις στους μαθητές, αυτούς που δεν μπορούν, τους οικονομικά αδύναμους, όχι αυτούς που έχουν, αυτούς που δεν μπορούν. Προτείναμε 12 μέτρα. Εντάξει. Αυτά τα κοστολογήσαμε 1-1, ένα-ένα κόστος, άθροισμα 5,5 εκατομμύρια και μας είπαν, έλα καλά πλάκα κάνετε 5,5 εκατομμύρια. Αλλά δεν είδαν το παράδειγμα των προτάσεών μας που έλεγε. Από αυτούς τους κωδικούς του Δήμου, του τρέχοντος προϋπολογισμού, προτείνουμε ότι αυτός ο κωδικός δεν χρειάζεται να γίνει. Να γίνει φέτος, γιατί να γίνει ψηφιοποίηση φέτος του αρχείου του Δήμου, ας γίνει του χρόνου, 75.000 να κάνει. Γιατί να κάνω leasing φέτος για 3 αποδηματοφόρα, να τα κάνω του χρόνου. 400.000 ευρώ στην άκρη. Ο πολιτιστικός οργανισμός πόσο μείωσε, 368 λέει ο Χατζατουριάν, για μας είναι 550. Αυτά, άθροισμα, κωδικός, ήταν 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, κάνω σημάζεμα 2,5 εκατομμυρίων και μου περισσεύουν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό και παίρνω και 3 εκατομμύρια από το συσσωρευμένο μου απόθεμα που κάθεται στην τράπεζα, γιατί είμαι σε εποχή κρίσης, κορυφαίας παγκόσμιας κρίσης, όσο άλλη φορά δεν θα ξανασυναντήσω, και άρα αν δεν τα ανοίξω τώρα αυτό το ρημάδι, πότε θα τα ανοίξω, και κάνω ένα πακέτο 5,5 εκατομμύρια, να σε έκανε 3,5 η δημοτική αρχή. Κάτι να έκανε, όχι να δίνει 1 ευρώ στο κάθε σπίτι 100 τετραγωνικών και μου λέει παίρνω μέτρα. Εντάξει, αυτό είναι ντροπή. Να μην πω τώρα στην εκπομπή σε άλλες λέξεις. Όχι, όχι, εντάξει. Αν και είναι αργά, αλλά εντάξει, ακόμα να το αποφύγουμε. Και κλείνοντας, τι είναι ο πολιτισμός για τη Νέα Σμύρνη? Ναι, επειδή γίνανε κάποια, υπάρχει μια σύνδεση. Κοίταξε, νομίζω ότι ο πολιτισμός, δύο πράγματα στη Νέα Σμύρνη είναι ταυτωτικά. Για μένα είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Πρώτα είναι ο αθλητισμός και μετά είναι ο πολιτισμός. Το πρώτο είναι ο αθλητισμός και μετά ο πολιτισμός. Δεν το λέω γιατί εγώ αξιολογώ τον αθλητισμό περισσότερο σημαντικό. Το λέω γιατί η ίδια η ιστορία της πόλης παράγει περισσότερο αθλητισμό από ότι παράγει πολιτισμό. Αλλά και τα δύο στη μία είναι ταυτωτικά της φυσιογνωμίας της πόλης μας. Δηλαδή, αν πούμε τι έχει Νέα Σμύρνη, μάλιστα είναι μια ωραία περιοχή ή δεν είναι ωραία περιοχή. Είναι κοντά στο κέντρο, είναι κοντά και στη θάλασσα. Έχει μια ιστορία από τη Σμύρνη κτλ. Μάλιστα. Και αυτά είναι ταυτωτικά στοιχεία. Τώρα, από τις σύγχρονες δράσεις, τι είναι ταυτωτικό, τι είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει? Η πλατεία της, μάλιστα, η πλατεία της, ωραία. Στις πολιτικές της είναι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Άρα είναι ταυτωτικό σημείο, άρα ο Δήμος πρέπει να έχει μια προσοχή στον πολιτισμό. Τώρα, το τι είναι πολιτισμός για ένα Δήμο ή το τι είναι πολιτισμός για το δικό μας Δήμο που είναι ταυτωτικό του στοιχείο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ, ξέρετε, είμαι σφοδρός πολέμιος του κ. Χατζατουριάν, το έχετε διαπιστώσει. Δεν είμαι σφοδρός πολέμιος των εκδηλώσεών του. Είμαι σφοδρός πολέμιος των εκδηλώσεών του. Είμαι σφοδρός πολέμιος της αδιαφανούς και ιδιωτελούς διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών του πολιτιστικού οργανισμού, όχι αυτών που παράγει. Μπορεί ο καθένας μας να έχει κριτική σε μια εκδήλωση ή σε άλλη. Και εγώ είχα κριτική, ξέρω εγώ, στην εκδήλωση για τη Βύση, στην εκδήλωση για το Ρουβά, γιατί αυτό και όχι τ' άλλο. Αλλά αυτό είναι μια άποψη.
Έτσι, υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει κάνει και άλλα πολύ, πολύ καλά πράγματα και άλλα λιγότερο καλά. Εγώ στις εκδηλώσεις δεν έβαλα ποτέ αρνητικό πρόσημο. Δεν έβαλα αρνητικό πρόσημο. Βάζω μελανό σημείο στον τρόπο της αδιαφανούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών του πολιτιστικού οργανισμού. Αυτά από μας. Νομίζω ήταν μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Και για μένα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο να επικεντρωθούμε πιο πολύ και στο Γιώργο το Κουτελάκι να γνωρίσει και ο κόσμος κάτι λίγο πιο ανθρώπινο και πιο απλό. Θα το δώσει λίγο χαλαρό με το κοκτέιλάκι. Πιο χαλαρό, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να δώσετε συγχαρητήρια σε αυτούς που το έφτιαξαν. Ευχαριστούμε το Τάικο για τα ωραία κοκτέιλ. Θα πάμε να συνεχίσουμε μετά για ποιον θέλει. Θα πάμε μια βόλτα από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Σίγουρα επιφυλασσόμαστε για. Καταρχήν, εγώ χαίρομαι. Αν έχω 10 δεύτερα, χαίρομαι γιατί δύο νέοι άνθρωποι παίρνουν μια σκυτάλη από κάποιους άλλους δημοσιογραφικοί. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω ότι η δική μου πορεία στα δημόσια πράγματα της πόλης, και άρα με συγκινεί αυτό που κάνετε, ξεκίνησε από τοπικός δημοσιογράφος. Από το 1984 γράφω και είχα δικές μου τοπικές εφημερίδες μέχρι το 1998. Οπότε μου αρέσει αυτό που κάνετε και το αγαπάω και αυτό που κάνετε και είναι κάτι άλλο που θα κάνω και εγώ στα γεράματα όταν πάψω να ασχολούμαι στην πρώτη γραμμή των δημόσιων πραγμάτων. Βγάλαμε και ως γεροδημοσιογράφος, ας πούμε. Βγάλαμε και ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλο ένα καλό πράξη με το Χρόνιο Τεντάγιο και το Γιώργο Βαλισκατζή. Καλό βράδυ σε όλους.